τώρα τελειώνω. Τελειώνω με ένα όραμα. Με ένα όραμα. Συγκινούμε τώρα, ένα όραμα. Φεύγουμε από την Ελλάδα, την ταλέπορο πατρίδα μας. Και φεύγω μακριά. Και με τα φτερά της φαντασίας πηγαίνουμε πολύ μακριά. Πάμε στην Αγία Γη της Ρωσίας. Ρωσία, στη Γη της Αγίας Ρωσίας. Όπου εκεί μάρτυρες και ομολογητές. Στέκομαι απ' έξω από κάτι σηματοπλέγματα. Και μέσα σε σηματοπλέγματα είναι κλεισμένοι, έκλεισε το σατσταλικό καθεστώς των αθέων και απίστων. Έκλεισε, παρακαλώ, μετρήστε με τα δάχτυλα. 11.000 ανθρώπους Ρώσους που τους χαρακτήρισε ως τρελούς. Ως τρελούς. Και τους βλέπω τώρα με μια διαταγή του Γκορμπάτσεφ και βγαίνουν. Να τους, να τους, να τους, δεν τους βλέπετε. Να τους, δεν τους βλέπετε. Ένας, δύο, όχι, μου ήρθε να πέσουν τις φίλες στα χέρια. Γιατί είχα το θάρρος μέσα στην γενιά αυτή των απίστων και αθέων να κηρύξουν τον Χριστό. Και μόλις κηρύξαν τον Χριστό, χραπ, τους πιάσανε, είχαν ελληνούς ψυχιάτρους. Εσύ για να κηρύξεις τον Χριστό που είναι παραμύθι, είναι αμύθος, είσαι αυτό, τον αμπάζανε, τον χαρακτηρίζανε ψυχή αυτό και τον κλείνανε στο ψυχιατρίο. Και γέμισε το ψυχιατρίο 11.000 τους πλέον εκλεκτούς Ρώσους, yes. Τα πλέον εκλεκτά πνεύματα, τα κλείσανε μέσα στη φυλακή. Yes. Τώρα βγαίνουν σαν τον ήλιο, βγαίνουν σαν τον ήλιο. Χαράς Ευαγγέλια. Όποιος θέλει, ας διαβάσει μεταξύ αυτών που ήταν μέσα παλαιότερα. Θα διαβάσεις, παρακαλώ, διαβάσεις, θα κλάψετε. Μια Τατιάνα Γκορίτσεβα, ήτανε άθεος, φιλόλογος ήτανε, καθηγήτρια ήτανε, φιλόσοφος καθηγήτρια, και ήτανε άθεος και άπιστος, αλλά από ένα στάρετς, από ένα πνευματικό πατέρα, άλλαξε, πίστευσε, βαπτίστηκε, κοινώνησε, εξομολογήθηκε και έγινε πιο πιστή. Και μόλις έγινε πιστή, κραπ, στο ψυχιατρίο μέσα. Ψυχιατρίο μέσα. Και έβαλε ένα βιβλίο που το συνιστώ να το διαβάσετε. Πώς λέγεται? Η τρέλα να είσαι χριστιανός. Έρχεται η ώρα που ο κόσμος αυτός θα μας ονομάσει τρελούς. Και τότε και εμείς θα είμαστε ευτυχείς να μας ονομάζουν τρελούς. Και όπως λέγεται, άνθρωποι μεθεπηρεζόμεθα. Και άνθρωπος, και όπως είπε, αλλά όπως λέει ο Παπίνης, μια μεγάλη αλήθεια, η τρέλα του Σταυρού θα σώσει τον κόσμο. Και τώρα σας παρακαλώ, αυτή την εβδομάδα για τις αμαρτίες μου θα είμαι εδώ. Έχουμε σύνοδο, έχουμε καθήκον, έχουμε διάφορα θέματα. Και φοβάμαι ότι αν πω παρεορισμένες αλήθειες, εκ νέου θα με κρεμάσουν εστριβωμένον το παράσημο του τρελού. Αλλά με ενθαρρύνει η απόψινή ομαδικές σας εκδηλώσεις που φρονείτε κι εσείς ότι πρέπει έτσι να βαδίσουμε στον αιώνα αυτόν. Τον αιώνα αυτόν. Και να μιλούμε με σκυρά γλώσσα. Λοιπόν, ναι, θα πούμε. Λοιπόν, προ καιρού, όταν είμαι συνοδικός, ήρθα συνοδικός. Που προσπαθούσε να υποτούγει ο συνεδικός πάλι να με κβάλω με ένα άλλο κακλαμάνιο νόμων και ήρθα. Λοιπόν, μου λένε το Σεπτέμβριο μήνα, νομίζω, που αρχίζει η Βουλή. Μου λένε, λέει, συνοδικός είσαι, σύμφωνα με την τάξη, να έρθει και εσύ να κάνω μαγιασμό, λέει, στη Βουλή των Ελλήνων. Λέει. Θα είναι ο αρχιεπίσκοπος, θα είναι όλοι συνοδικοί και δεν πρέπει να κάνει κανείς εξαίρεση εσύ. Σκέφτηκα και του είπα, λέω, θα έρθω. Είπα σε κάποιον που το είπε. Θα έρθω, λέω. Αλλά δεν θα έρθω μόνος μου, λέω. Θα φέρω και κάποιον άλλο μαζί. Και ποιον άλλο θα φέρω μέσα. Θα φέρω τον Πορφύριο, τον Πάτερ Πορφύριο θα φέρω. Καλά. Τι θέλει αυτός, λέω, καλόγερος μαζί σου. Έχει μεγάλη αποστολή, λέω. Τι αποστολή? Εκεί θα πάω, θα κηρύξω εγώ 5 λόγια και μετά θα έρθει η σειρά του Πορφυρίου, λέω. Εγώ, δηλαδή, θα τους πω ότι εδώ στη Βουλή αυτή, ο Βουλή των Ελλήνων, ποιον το όνομά σου, και θα απαντήσω, λεγεών, ότι η Βουλή είναι για λεών δαιμονίων. Όλοι για όλοι μαζευτήκαν μέσα στη Βουλή. Το δαιμόνιο της μοιχείας, το δαιμόνιο της πορνείας, το δαιμόνιο της αθείας, το δαιμόνιο της απιστίας, το δαιμόνιο λεγεών δαιμονίων. Αθεία και απιστία μέσα όλα αυτά. Και από εκεί βγαίνουν όλα τα κακά. Όλα κακά. Συνεπώς, εφόσον είναι τέτοια λεγεών δαιμονίων, δεν έχει ανάγκη από αγιασμό, έχει ανάγκη εξορκισμό.
επειδή εγώ είμαι αμαρτωλός άνθρωπος, θα καλέσω τον Πάτερ Πορφύριο, έλα Πορφύριο, βγάλω το σταυρό και εξόρκησε τους όλους. Αν πρόκειται να έτσι, έτσι λέει, πού λέει, θα σε πούνε εκ νέου τρελό, χίλιες φορές τρελός. Η Βουλή των Ελλήνων δεν έχει ανάγκη από αγιασμό, διότι τα εμπέζουνε. Άλλος καπνίζει, άλλος μη λέει ότι κάνουν απρέπειες, κάνουν διάφορες απρέπειες, κάνουν κλπ. Και δεν πιστεύουν τίποτα και κοροϊδεύουνε. Εγώ θα τους στηρίξω, θα τους πω ότι έχετε ανάγκη εξοχή μου και ο Πάτερ Πορφύριος θα υψώσει το σταυρό και θα εξορκίσει τα δαιμόνια που βολιάσανε μες στην καρδιά της Ελλάδος. Λοιπόν, αν έτσι λέει, έτσι λέει, αν υπονόμαστε τι θα γίνει, λέει, θα γίνουμε παγκόσμιο ρεπορτάζ, να γίνουμε παγκόσμιο ρεπορτάζ, αντί να γίνουμε παγκόσμιο ρεπορτάζ με τη Λιάννη, να γίνουμε παγκόσμιο ρεπορτάζ με έναν ζητός. Αυτά τα ολίγα, τώρα λοιπόν αυτά, η χαρά μου είστε, το κάφημά μου είστε, αγωνίζεστε αδερφοί μου, αγωνίζεστε. Θα νικήσουμε! Θα νικήσουμε!